Λοιπόν, τελευταίο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα σε μία αυτοψία που έγινε σήμερα από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον Γιώργο Χατζημάρκο, στην περιοχή όπου ξεκινάει να κατασκευάζεται η νέα γέφυρα. Αναφέρουμε στη γέφυρα η οποία ουσιαστικά κατέρευσε μετά από την θεομηνία της 13ης Νοεμβρίου, ο περίφημος Γιώνης δηλαδή, και οι συνέπειες εκεί στην περιοχή στο Χαράκι. Θα δούμε μια φωτογραφία από την αυτοψία που έγινε σήμερα από τον Περιφερειάρχη. Διαβάζω κάποια στοιχεία. Μιλάμε για την γέφυρα η οποία κατέρευσε μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις του περασμένου Νοεμβρίου. Γέφυρα επισκέφθηκε σήμερα Περιφερειάρχης, συνοδεία από τον προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Περιφέρειας Γιάννη Παπαϊωάννου και τον προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών Νίκο Λιμπερόπουλο. Πρόκειται για ένα τριπλό έργο. Περιλαμβάνει τη μετατόπιση του αγωγού ίδρευσης, ο αγωγός ο οποίος τελικά πέρασε μέσα από την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, δηλαδή και κάτω από την γέφυρα του Μάκαρη, ενώ είχε σχεδιαστεί να περάσει από μια άλλη περιοχή, και αυτή η ιστορία μαζί με τα υπόλοιπα εκτείναξε αυτό το έργο στα 150 εκατομμύρια πριν κάποια χρόνια. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έχουμε, σχεδιάζεται να διέρχεται ανάμεσα στα πέδιλα της γέφυρας που κατέρευσε η κατασκευή μιας οδού παράλληλης με την γέφυρα και η κατασκευή της νέας γέφυρας. Για να αποφεύγεται, αν θέλετε, και αυτός η περιαγωγή δηλαδή της κυκλοφορίας από το Χαράκι, εάν και εκεί έγιναν κάποια έργα και ασφαλτοδόθηκε το κομμάτι το οποίο συνδέει την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου από το ύψος του roundabout έως και το άλλο roundabout που βρίσκεται εκεί στα Μάσαρη. Μιλάμε λοιπόν για ένα τριπλό έργο. Θυμίζω ότι το ανέλαβε η εταιρεία Intracom. Η σύμβαση είχε υπογραφεί στις 10 Ιουνίου. Μιλάμε τώρα για ένα έργο το οποίο μπήκε στην διαδικασία, ξεκίνησε όλη αυτή η υπόθεση, η γραφειοκρατική, και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021, όταν ελπίζουμε όλοι να έχουμε περισσότερους επισκέπτες στην χώρα μας. Επίσης, έχουμε τον πρώτο DMO, είναι το Destination Market Organization, δηλαδή στην Σαντορίνη. Εδώ υπάρχει ένα θέμα τι γίνεται με το αντίστοιχο της Ρόδου, διότι υπήρχε ένα πολιτικό πιλωτικό πρόγραμμα από την Τράπεζα Επενδύσεων. Έτρεξε και στη Ρόδο και στη Σαντορίνη. Τελικά αποφασίστηκε να τρέξει μόνο τη Σαντορίνης και είχαμε την ανακοίνωση αυτού του περίφημου Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού. Μένουμε πίσω σε αυτό το ζήτημα. Να δούμε τελικά τι θα αποφασιστεί, τι θα τρέξει στην περιοχή. Βεβαίως, πάμε τώρα στον κύριο Παύλο Χριστίδη, αφού δεν είχαμε την δυνατότητα, όχι με συγχωρείτε, στον κύριο Γιάννη Παπά, τον κύριο Χριστίδη τον είχαμε χθες, στον κύριο Γιάννη Παπά, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος βρέθηκε στην Κάλυμνο. Εκεί αναφέρθηκε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τους επαγγελματίες στο νησί. Νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με τα τουριστικά, είναι η ίδια γωνία, η ίδια κατεύθυνση, οι ίδιες αντιδράσεις, την ίδια στήριξη ζητούν από την κυβέρνηση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Εύης Κουκαΐνη και τον βουλευτή, τον κύριο Γιάννη Παπά. Γνωρίζετε πως κάνουμε τεράστια προσπάθεια, ένα μεγάλο αγώνα, εδώ και εβδομάδες. Μια προσπάθεια που την κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας, σε συνεννόηση με τις ηγεσίες των ξένων χωρών, των ξένων κρατών. Μιλάει μαζί τους, εννοείται για το πώς θα μπορέσουμε, βάσει των οδηγιών που ακολουθούμε βέβαια από τους ιατρούς και από τους ειδικούς, να ανοίξουμε την αγορά και να αντιμετωπίσουμε τους φιλοξενούμενους μας με τους τρόπους που γνωρίζουμε, με τον επαγγελματισμό που μας διέπει και παράλληλα με τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να υπάρχουν για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στα νησιά μας, ούτε για μας, ούτε για αυτούς που θα φιλοξενήσουμε. Γνωρίζουμε ότι τα θέματα είναι πολλά, είναι δύσκολα, το ξέρουμε, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όλοι ξέρουν ότι πλέον η Ελλάδα έχει το καλύτερο πρόσωπο, η Ελλάδα είναι πλέον για όλους γνωστή ότι αντιμετώπισε και σοβαρά και υπεύθυνα το θέμα της πανδημίας, και γι' αυτό το λόγο θα καταφέρουμε να έχουμε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες φιλοξενουμένους φέτος καλοκαίρι. Δεν είναι τα νούμερα που θα περιμέναμε, είναι κατανοητό, γιατί και οι ξένες χώρες, να γνωρίζετε, δεν αφήνουν τον κόσμο τους να φύγουν, δημιουργούν φραγμούς, θα έλεγα, στο να μην φύγουν από τις χώρες τους προς την υπόλοιπη Ευρώπη και προς τα δικά μας μέρη, αλλά αυτό που είναι γνωστό και είναι δεδομένο ότι παράλληλα θωρακίζουμε τα νησιά μας
υγειονομικά, έτσι ώστε έχουμε κάνει όλα τα σχέδια. Ήδη γνωρίζω ότι χθες παρουσιάστηκαν και από τον Υπουργό Υγείας και από τον Υπουργό Τουρισμού οι δράσεις και το πώς θα λειτουργήσουμε άμεσα με μονάδες και με γιατρούς στα νησιά, με ειδικές μονάδες που θα υπάρχουν παντού, με ειδικούς χώρους διαμονής, αν υπάρξουν κρούσματα, να μην υπάρξουν θέλουμε, αλλά αν υπάρξουν κρούσματα, και παράλληλα με αεροπλάνα, ελικόπτερα του ΚΑΒ και αεροπλάνα τα οποία μισθώνουμε, τα οποία θα μετακινούν σε μεγάλα νοσοκομεία του κέντρου της Πρωτικής Ελλάδας τους πιθανούς ασθενείς που θα υπάρχουν στα νησιά. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σοβαρά και υπεύθυνα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε πιθανά κρούσματα, όχι μόνο για τους φιλοξενούμενους, αλλά πάνω απ' όλα για τα νησιά μας, που τόσο πολύ τα είχαμε θωρακίσει και τα είχαμε απομονώσει το χειμώνα για να μην δημιουργηθεί, και δεν είχαμε ευτυχώς κρούσματα στα νησιά μας. Είχαμε ελάχιστα, απειροελάχιστα, 3-4 σε όλο το Δεκάνησο. Που το ξεπέρασε. Και δεν είχαμε και κανένα τραγικό συμβάν. Έτσι. Αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε και αυτό, γι' αυτό φροντίζουμε. Πάμε να δούμε όμως και τον επαγγελματία, κύριε Βουλευτά, γιατί είστε στο λιμάνι και μόλις τώρα περάσατε όλοι οι κλάδοι, ξενοδοχεία, αυτοκινητιστές που μόλις τους είδατε και όλοι οι υπόλοιποι θα σας μιλήσουν για τις ζημιές που θα υποστούν και πώς θα ανταπεξέλθουμε. Είμαι ήδη στο νησί από το πρωί, έχω ήδη δει φορείς, έχω ήδη δει και τους επαγγελματίες οδηγούς με τα ταξί, έχω μιλήσει ήδη με τους ψαράδες, έχω μιλήσει ήδη με τους επαγγελματίες και με τους ξενοδόχους. Πιστέψτε με, γνωρίζω την εικόνα, είμαι άνθρωπος αγοράς, ξέρω τα προβλήματα, ξέρω ότι είναι σοβαρά τα προβλήματα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας παντού και ιδιαίτερα στα νησιά μας, τα οποία αυτόν τον καιρό σφίζαν από ζωή από τον τουρισμό. Παντού το λέμε, παντού φωνάζουμε ότι το 97% του ΑΕΠ μας στο περιφέρειο του Αιγαίου είναι από τον τουρισμό ξεκάθαρα, άρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Είμαστε από πάνω, προσπαθούμε, παλεύουμε, περιμένουμε και την ενίσχυση της Ευρώπης. Η κυβέρνηση παίρνει συνέχεια μέτρα. Ξέρετε κάτι, τίποτα δεν είναι στατικό, τίποτα δεν είναι σταθερό και μόνιμο. Σωστό. Συνέχεια βλέπουμε προβλήματα και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Μην ξεχνάμε ότι η πανδημία δεν είναι κάτι το οποίο ήταν σε όλο τον πλανήτη, δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Έτσι. Η ύφεση θα είναι μεγάλη, το γνωρίζουμε και προσπαθούμε και εμείς με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Mm-hmm. Καθημερινά λοιπόν θα αντιμετωπίζουμε τα θέματα τα οποία θα βλέπουμε και θα βρίσκουμε μπροστά μας. Είπα στη Βουλή σε μια ομιλία μου ότι κάποια πράγματα που τώρα φαντάζουν τολμηρά ίσως θα είναι αναγκαία αύριο. Mm-hmm. Και αυτό αφήνω, στέλνω μηνύματα παντού και θέλω να αντιληφθούν όλοι οι συναδέλφοι μου στη Βουλή αλλά και στην κυβέρνηση, οι άνθρωποι μας στην κυβέρνηση, ότι πρέπει να σταθούμε δίπλα στον άνθρωπο. Σταθήκαμε δίπλα του και βάλαμε τον άνθρωπο πρώτο παράγοντα. Για μας ήταν η πρώτη προτεραιότητα στο θέμα της υγείας. Αντιλαμβάνεστε ότι πάλι ο άνθρωπος είναι πρώτη προτεραιότητα για μας στο θέμα της καθημερινότητας της επιβίωσης. Θέλω να σας πω και να σας κάνω κατανοητό ότι όσο και αν ακούγεται περίεργο και όσο και αν και η αριστερά δηλώνει ότι αυτή ενδιαφέρεται για τους εργαζομένους, είδαμε 4,5 χρόνια ότι μόνο αυτό δεν έκανε, το βάρος της κυβέρνησής μας έπεσε πάνω στους εργαζομένους. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιάννη Παπά, η συνομιλία με τους ανθρώπους της αγοράς. Ο κύριος Παπάς προέρχεται από την αγορά, δηλαδή νομίζω ότι γνωρίζει τα θέματα. Τώρα, εγώ πάω στην ενημέρωση η οποία έρθε πριν από λίγα λεπτά από το Μαξίμου. Έχει να κάνει από κάποια στοιχεία τη κοινή συνέντευξη που είχαμε στο Ισραήλ μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Ισραηλινού, του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Θυμίζω ότι σας έλεγα αυτή την περιπέτεια στο Ισραήλ. Τελικά έχουμε νέα ημερομηνία, ξεκίνησε από τα σχολεία. Δεύτερος κύκλος πανδημίας, έκλεισαν σχολεία, στη συνέχεια απέκλεισαν να υπάρχει, αν θέλετε, η επαφή μεταξύ των διαφόρων ηλικιών, δηλαδή τα νέα παιδιά με τους παππούδες τους, και έχουμε νέα ημερομηνία, αν τα πράγματα πάνε καλά, από την 1η Αυγούστου. Είναι μια αγορά στην οποία πραγματικά ευελπιστούμε τα μέγιστα εμείς και στην χώρα και στα νησιά να πάρουμε λίγο δύναμη. Ελπίζουμε να εξελιχθούν ομαλά όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με το Ισραήλ. Διαβάζω κάποια στοιχεία αυτής της κοινή συνέντευξης τύπου, η οποία ουσιαστικά έχει να κάνει και με τον EastMed, που είναι ο μεγαλύτερο έργο στην Μεσόγειο, βεβαίως και για την τουρκική προκλητικότητα έγινε αναφορά, και για τον τουρισμό, 1,2 εκατομμύρια Ισραηλοί πέρυσι στην Ελλάδα. Μακάρι τα πράγματα να πάνε καλά, επαναλαμβάνω, λατρεύουν τα νησιά, λατρεύουν τη χώρα, λατρεύουν την ελληνική μουσική. Νομίζω ξέρουν πολύ περισσότερο την ελληνική μουσική από ό,τι γνωρίζουμε εμείς.
Αμερικής και βλέπω ότι και μία σειρά συμφωνίες υπογράφησαν, δηλαδή κοινή δήλωση των Υπουργείων Τουρισμού Ελλάδας-Ισραήλ, την υπέγραψαν ο Θεοχάρης με τον Ασάφ Ζαμίρ, κοινή διακήρυξη για θέματα κυβερνοασφάλειας, Πιερακάκης με τον αντίστοιχο τον Ισραηλινό, κοινή δήλωση στον τομέα γεωργίας, δηλαδή και επίσης Δένδιας με τον Ασκενάζη. Και είχαμε αρκετές, ορίστε. Ωραία, αρκετές δηλώσεις. Λοιπόν, υπάρχει ένα θεματάκι, λοιπόν, ραντεβού για αύριο στον ήχο, από ό,τι καταλαβαίνω. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.